Πλησιάζει η ώρα για το πρώτο κουδούνι της χρονιάς σε όλα τα δημοτικά σχολεία της χώρας με μικρούς και μεγάλους να έχουν ήδη αρχίσει να βγαίνουν στην αγορά για να κάνουν τα σχολικά τους ψώνια. Ξεκινήσαμε γιατί ανυπομονούν να πάρουμε τις τσάντες, τις κασετίνες, τώρα τα υπόλοιπα... Σιγά σιγά, όταν θα μα πούνε, θα πάρουμε και τα υπόλοιπα τετράδια. Δεν του νοιάζουν αυτά, οι τσάντε μα νοιάζουν. Έχει ξεκινήσει η κίνηση παρόλο που ο ήλιο είναι ζεστό ακόμη, τα παιδιά και οι γονεί έρχονται για να προμηθευτούν τα σχολικά του, τα βιβλία του, τι τσάντε του και όλο τον εξοπλισμό για την καινούρια χρονιά. Πόσο βαθιά όμω θα χρειαστεί να βάλουν οι γονεί το χέρι στην τσέπη φέτο για τι τσάντε και τα σχολικά είδη των παιδιών του. Ένα πακέτο μαζί με τσάντα μπορεί να στοιχήσει από 60 μέχρι 100 ευρώ με επώνυμες σχολικές τσάντες σε κάθε περίπτωση. Σύμφωνα με την έρευνα αγοράς που κάναμε στα καταστήματα Λιανικής της Αθήνας, προέκυψε πω το ελάχιστο κόστος των σχολικών ειδών για τον Έλληνα γονιό διαμορφώνεται στα 57,70 ευρώ για κάθε παιδί. Πιο αναλυτικά θα πρέπει να πληρώσει 25 ευρώ για την σχολική τσάντα, 6 ευρώ για τετράδια, 10 ευρώ για κασετίνα, 2,5 ευρώ για μολύβια, 2 ευρώ για γόμα, 1,20 ευρώ για ξύστρα και 3 ευρώ για στυλό. Και για είδη χειροτεχνία όπω μπλοκ και μαρκαδόρου, ψαλίδια και κόλλες θα ξοδέψει 8 ευρώ. Εγώ δεν βλέπω μεγάλες διαφορές σχετικά με πέρυσι. Είναι καλές οι τιμές μέσα στα λογικά πλαίσια της οικονομίας. Πάντως, τα έξοδα για το σχολικό πακέτο θα είναι πιο μεγάλα, κυρίως για όσους γονείς έχουν παιδί το οποίο φέτος θα μπει στην πρώτη δημοτικού και θα πρέπει να προμηθευτεί όλα όσα απαιτούνται για την πρώτη του σχολική χρονιά.